Η Roketsan, μια σημαντική τουρκική κατασκευάστρια εταιρεία όπλων, έχει προβεί σε δοκιμές του αντιεροπορικού πυραυλικού συστήματος μεγάλου βεληνέκους ΣΥΠΕΡ, το οποίο θα ενταχθεί στο σύστημα εράμινας της χώρας από το 2023. Αυτό αναφέρθηκε από το κανάλι Telegram Voeni Ombosvrevatel. Όπως σημειώνεται, τον περασμένο μήνα, η Roketsan παρουσίασε μια πρόσφατα εφευρεθήσα τορπίλη βαριάς κλάσης Άκια, η οποία υποτίθεται ότι θα ενταχθεί στο τουρκικό ναυτικό το συντομότερο δυνατό. Επιπλέον, η εταιρεία πραγματοποιεί δραστηριότητες στον τομέα του εξυγχρονισμού αρμάτων μάχης που βρίσκονται σε λειτουργία με τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις, βελτιώνοντάς τα στο επίπεδο της τελευταίας τεχνολογίας. Σύμφωνα με το ρωσικό δημοσίευμα, ο καθηγητής Σαλίχ Γιλμάζ, λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Γιλντιρίμ Μπεγιαζίτ στην Άγκυρα, επισήμανε τα προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, τα οποία επηρεάζονται αρνητικά από την παρουσία ρωσικών στρατευμάτων στη Βόρεια Συρία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.